ποια είναι τα προβλήματα και οι προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο Έλληνας εμπειρουργός στο πολύ κοντινό μέλλον. Μία πολύ σημαντική ερώτηση που μου την κάνατε όλοι οι εμπειρουργοί, αλλά κυρίως μου την κάνετε οι νέοι εμπειρουργοί, οι νέοι αγρότες που πρόκειται να ασχοληθείτε με την καλλιέργεια του σταφυλιού. Είτε αυτό είναι επιτραπέζιο, είτε αυτό είναι ενοποιήσιμο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε το θέμα μας, θέλω οπωσδήποτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να μας βοηθήσετε. Έχουμε θέσει ένα νέο στόχο να φτάσουμε τους 10.000 συνδρομητές και το 1 εκατομμύριο προβολών και σε αυτό θα μας βοηθήσετε εσείς με τη συμμετοχή σας. Να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και επίσης μπορείτε να βοηθήσετε έμπρακτα πλέον το The Greek Vineyard να μπορέσει να αναπτυχθεί. Πώς θα το κάνετε αυτό? Έχει ενεργοποιηθεί ένα κουμπάκι στην αρχική σελίδα του YouTube, το οποίο αναφέρει την λέξη συμμετοχή. Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπάκι, ακολουθείτε τις οδηγίες και με ένα μικρό ποσό μπορείτε να βοηθήσετε στην εξέλιξή μας. Να αγοράσουμε καλύτερο εξοπλισμό, αλλά να αποκτήσουμε και budget πλέον για να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα καινούργια project. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες εκπομπές και να φέρουμε περισσότερη γνώση και εμπειρία στις οθόνες σας. Πίσω στο θέμα μας λοιπόν τώρα, προκλήσεις και προβλήματα στην καλλιέργεια της αμπέλου, τα οποία, όπως έχετε αντιληφθεί, περισσότεροι που ασχολείστε επαγγελματικά κυρίως με την αμπελουργία, έχουν αυξηθεί πολύ τα προβλήματα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι προκλήσεις. Πάμε όμως λίγο να αναλύσουμε μερικά πράγματα μέσα από αυτό το βίντεο που δημιουργώ μέσα εδώ από το στούντιο. Είναι μία σειρά από βίντεο που θα δημιουργήσω εδώ μέσα, της τάξης των 10 με 15 λεπτών, σαν μικρά ηλεκτρονικά μαθήματα, τα οποία μπορείτε να τα παρακολουθείτε δωρεάν και να σας βοηθήσω στο να μπορέσετε να εξελίξετε την καλλιέργειά σας, τις γνώσεις σας και τις εμπειρίες σας. Πάμε όμως λίγο να ξεκινήσουμε πρώτα από την κλιματική αλλαγή, για τα κλιματικά φαινόμενα. Όπως βλέπετε, κάθε χρόνο έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι οι χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους, αλλά έχουμε και ακραίες θερμοκρασίες, είτε παγετούς πάρα πολύ όψιμους, είτε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέσα στο καλοκαίρι και έντονη ξηρασία. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε, να μου πείτε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείτε να τα κάνετε, είναι απλά πράγματα, και να μπορέσετε να μειώσετε τουλάχιστον τις πιθανότητες να πάθετε ζημιά. Για παράδειγμα, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενα βίντεο, η τοποθεσία της εγκατάστασης νέου αμπελού να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Επιλέξτε περιοχές οι οποίες εμπειρικά τις ξέρετε και είναι περιοχές οι οποίες πλήττονται λιγότερο από προβλήματα. Για παράδειγμα, δεν θα προτιμήσετε να εγκαταστήσετε έναν αμπελώνα σε μία κήτη ενός ποταμού ή σε μία χαράδρα μέσα που μπορεί να μαζέψει όλο το κρύο, γιατί ως γνωστόν το κρύο πηγαίνει πάντα στα χαμηλότερα σημεία. Ο κρύος αέρας είναι πιο βαρύς και κατεβαίνει χαμηλά. Συνεπώς, αν βάλετε ένα αμπέλι μέσα σε ένα χωράφι το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό και περιτριγυρίζεται από λόφους, είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα να υποστείτε ζημιά από παγετό, από όψιμο παγετό, και θα το πάθετε την εποχή που είναι το πιο ευαίσθητο σημείο. Έχουν βλαστήσει τα αμπέλια, είναι στα πρώτα 5 με 7 εκατοστά και τα βλαστάρια είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Μπορούν με λίγες ώρες θερμοκρασίας 0 βαθμών, που είναι πολύ εύκολο να γίνει, να υποστούν σοβαρή ζημιά. Δεύτερη συμβουλή, σηκώστε το ύψος του σταυρώματος. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι πλέον αυτό που λέγανε παλιά, τα χαμηλά αμπέλια είναι καλύτερα, δεν ισχύει. Δεν ισχύει για πολλούς λόγους. Πλέον πρέπει να σηκώσουμε το σταύρωμά μας, εκεί που ουσιαστικά δημιουργούνται οι βραχίονες, ψηλά. Και το ψηλά σημαίνει από 70 εκατοστά και πάνω. Αυτό γίνεται για πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος είναι ότι έχουμε καλύτερο αερισμό από κάτω. Περνάει αέρας και έχουμε καλύτερη ψήξη. Οπότε, κατά τη διάρκεια ενός έντονου καύσωνα, δεν υπάρχει κίνδυνος να ανάψουν τα σταφύλια, να αποστούν εγκάβματα από την πολύ ζέστη. Δεύτερον, λόγω του ότι οι ασθένειες πλέον έχουν γίνει πιο έντονες και τα σκευάσματα μειώνονται πλέον, πάρα πολύ δραστικές ουσίες, έχουμε καλύτερο αερισμό. Όταν υπάρχει αρκετό κενό κάτω από τα μπέλια, υπάρχει ένα ρεύμα αέρα το οποίο μας βοηθάει στο να μειώσουμε την υγρασία. Συνεπώς, χαμηλή υγρασία σημαίνει και καλύτερη φυτογενομική κατάσταση. Τρίτο όμως και πολύ σημαντικό, το οποίο κανείς δεν εκτιμά, είναι η ακτινοβολία του εδάφους. Επειδή οι θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί και βλέπετε ότι έχουμε έντονους καύσωνες, αν τα σταφύλια μας είναι χαμηλά, είναι κοντά στο έδαφος, θα συνεχίζουν να παθαίνουν ζημιά ακόμα και το βράδυ. Αυτό συμβαίνει διότι το βράδυ η ζεστή γη, το ζεστό χώμα ακτινοβολεί. Και αυτή η θερμοκρασία ζορίζει πάρα πολύ τα σταφύλια ακόμα και το βράδυ, που είναι η μοναδική τους ευκαιρία κάποιες ώρες της ημέρας να γλιτώσουν αυτή τη ζέστη. Εάν με παρακολουθείτε στα social media, θα δείτε ότι φέτος ανέβασα φωτογραφίες από θερμόμετρα υπερήθρων και θερμική
κάμερα που μας έχει δώσει η Farmer και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσφορά. Με 4 θερμοκρασίες από 55 έως 65 βαθμούς Κελσίου στο έδαφος, παιδιά. Το οποίο είναι τεράστια θερμοκρασία. Και καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν νυχτώσει, αυτοί οι 65 δεν θα πέσουν κάτω από 35 βαθμούς, 38 βαθμούς. Συνεπώς, έχουμε κάτι το οποίο είναι ζεστό, ένα ελαφρύ σώμα, να φανταστείτε, σαν ένα καλοριφέρ το οποίο συνεχίζει και ψήνει τα σταφύλια ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Και επίσης, ακόμα και η θερμοκρασία πάνω στα σταφύλια άγγιζε τους 40 και 45 βαθμούς. Καταλαβαίνετε πλέον ότι οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ακραίες και ζορίζουν πάρα πολύ τα σταφύλια. Και ακόμα και αν δεν υπάρχουν οπτικά προβλήματα, αν δεν βλέπουμε καμένο σταφύλι, παθαίνουν σοβαρή ποιοτική υποβάθμιση. Καταστρέφονται τα αρώματα, καταστρέφονται οι οξύτητες και συνεπώς το σταφύλι είναι πιο χαμηλής ποιότητας, ακόμα και αν δεν φαίνεται φαινοτυπικά, οπτικά δηλαδή. Προσοχή όμως, όταν ανεβαίνουμε σε ύψος σταυρώματος, πρέπει να ανέβουμε και στο ολικό ύψος. Αυτό σημαίνει ότι τα καινούργια μας αμπέλια πρέπει να είναι πιο ψηλά, πρέπει να έχουν πιο ψηλούς πασάλους, το οποίο προφανώς συνεπάγεται και με πιο μεγάλο κόστος, αλλά συνεπάγεται και με μια δεύτερη απειλή. Ποια είναι η δεύτερη απειλή, η οποία μπορεί να κινδυνεύσουμε πάρα πολύ επίσης από ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι η απειλή του αέρα. Όταν έχουμε πολύ ψηλά αμπέλια και μεγάλο φυλικό τείχος, γιατί πλέον απαιτείται να υπάρχει μεγάλο φυλικό τείχος, έχουμε και μεγάλη αντίσταση στον αέρα. Συνεπώς, οι πάσαλοι μας πρέπει να ενισχυθούν. Δεν επαρκούν πάσαλοι που είναι 1,2 ή 1,5 χιλιοστά σε ωμέγα ή 2,5 και 3 χιλιοστά σε γωνία. Ή επίσης και τσιμεντοπάσαλοι πρέπει να είναι πιο ενισχυμένοι, γιατί και τσιμεντοπάσαλοι μπορούν να σπάσουν ή να μετατοπιστούν λόγω βάρους και να πέσουν. Και αυτό είναι μία από τις πολύ μεγάλες απειλές, διότι έχουμε δει ισοπεδωμένα μπέλια ακόμα και με σοβαρά αντιχαλαζιακά δίχτυα από πάνω και με αντιρρίδες και ακροπασάλους που πηγαίνουν μέχρι και 2,5 μέτρα βάθος στη γη. Προφανώς όμως, επειδή υπάρχει μεγάλη αντίσταση, καταλαβαίνετε ότι ο αέρας μπορεί να τα ισοπεδώσει. Συνεπώς, δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι η ποιότητα κατασκευής του συστήματος υποστήλωσης. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι ενισχυμένο, πρέπει να το κόβουμε αναδιαστήματα με αντιρρίδες, δηλαδή μην προτιμήσετε να φτιάξετε γραμμές 300 μέτρων, είναι καλύτερα να τις κόψετε τουλάχιστον στη μέση. Και ακόμα και αν δεν κάνετε διάζωμα, δεν κάνετε ουσιαστικά κεφαλάρι στη μέση, καλό είναι να βάλετε μια αντιρρίδα στη γη και να κάνετε ένα V για να ενισχυθεί, να έχει καλύτερη κόντρα, να μην πέσει η σειρά. Επίσης, αυτό που μπορείτε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε θέματα ανέμων είναι να ενισχύσετε τις ακριανές σειρές. Δηλαδή, η πρώτη σειρά που έρχεται αντιμέτωπη με τον αέρα, με τους ισχυρούς ανέμους, μπορεί να έχει παραπάνω πασάλους. Αν, για παράδειγμα, μια φυσιολογική τοποθέτηση είναι ένας πάσαλος ανά 5 φυτά, στην πρώτη σειρά μπορείτε να βάλετε ένα πάσαλο ανά 3 φυτά. Διότι αυτή η σειρά θα λειτουργήσει σαν ανεμοφράκτης. Και τώρα που μιλάμε γενικά για τους ανέμους, κατά τη διάρκεια του χειμώνα καλό είναι να κάνετε μια επισκόπηση καλή του συστήματος υποστήλωσης. Εάν δείτε ακριανές σειρές πασάλους να έχουν γύρι, καλό είναι να περάσετε και με μια βαριά να μπορέσετε να τους ξαναβάλετε στη θέση τους, να τους ισιώνετε. Εάν δείτε κομμένες αντιρρίδες, αντικαταστήστε τις. Αν δείτε κομμένα σύρματα, επίσης φτιάξτε τα. Ενισχύστε το σύστημα υποστήλωσης, διότι αρκεί ένας πολύ δυνατός αέρας να σας ρίξει το αμπέλι. Και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή ζημιά τόσο στην παραγωγή όσο και στο κεφάλαιό σας που είναι τα φυτά, αλλά επίσης είναι και πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία να μπορέσετε να ξανασηκώσετε αμπέλι. Μιλάμε για πάρα πολλές ώρες και πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Τώρα για τα ακραία φαινόμενα, τα καιρικά όπως είναι τα χαλάζια, ο μόνος τρόπος που μπορείτε να το αντιμετωπίσετε σε ατομικό επίπεδο είναι η χρήση αντιχαλαζιακών δικτυών. Υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία επιδοτούν την τοποθέτηση αντιχαλαζιακού συστήματος, το οποίο φυσικά βοηθάει πάρα πολύ, αλλά αυτό εφαρμόζεται πάρα πολύ κατά κόρον κυρίως στα επιτραπέζια. Στα εινοποιήσιμα υπάρχουν αρκετές ενστάσεις στην τοποθέτηση αντιχαλαζιακών, τις οποίες θα τις αναλύσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξετε για να αντιμετωπίσετε την κλιματική αλλαγή είναι να μπορέσετε να διασφαλίσετε πόρους, όπως είναι κυρίως το νερό, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε μια ακραία κατάσταση ξηρασίας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με μια γεώτρηση, είτε με συνεργασία κάποιων αγροτών για να δημιουργήσουν μια γεώτρηση που είναι πολύ σημαντικό, ή από πόρους όπως είναι ταμιευτήρες κτλ. Εάν δεν έχετε νερό, πρέπει να επενδύσετε οπωσδήποτε στο να μειώσετε τις απώλειες νερού. Αυτό μπορεί να γίνει καταστρέφοντας όλο το χόρτο από μέσα, δεν πρέπει να αφήνετε χόρτο γιατί αυτό είναι μεγάλος ανταγωνιστικός παράγοντας, και αυξάνοντας την οργανική ουσία. Η οργανική ουσία για να αυξηθεί υπάρχουν πάρα πολλοί μέθοδοι, οργανικά λιπάσματα, κοπριά, χλωρίλιπανση, τα έχουμε αναλύσει ήδη κάποια πράγματα και θα αναλύσουμε ακόμα περισσότερο σε ένα άλλο βίντεο σχετικά με την οργανική ουσία του εδάφους. Επίσης, για την αντιμετώπιση ακραίου καύσωνα υπάρχουν και κάποιες άλλες μέθοδοι πρόληψης και καταστολής ζημιάς που μπορεί να υποστείτε από ηλιοκαύματα ή από ακραία ξηρασία. Πάρα πολύ προσοχή θέλει στο ξεφύλισμα.
διαπιστώνω συνεχώς ότι υπάρχει έντονο ξεφύλισμα, διότι κάποιοι παραγωγοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες ασθένειες όπως είναι το ίδιο, για παράδειγμα στο Σαρντονέ ή σε επιτραπέζιες ποικιλίες. Και το έντονο ξεφύλισμα, επειδή γίνεται εποχή που δεν υπάρχει θέμα γενικά με τον καύσωνα, μπορεί από πίσω να μας προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά ή και υποβάθμιση ποιοτική από τον έντονο καύσωνα και από την άμεση έκθεση των σταφυλιών στο φως. Οπότε λίγο προσοχή με το ξεφύλισμα, δεν είναι πανάκια, δεν ξυλώνουμε όλα τα φύλλα και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Εάν παρόλα αυτά θέλετε εσείς να κάνετε ξεφύλισμα για να νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια για ασθένειες όπως είναι το ίδιο, καλό είναι αυτό το φύλλωμα να το μεταφέρετε στις κορυφές. Άρα κάνουμε ένα πιο ελαφρύ κορυφολόγημα, πιο ψηλά, και αφήνουμε μερικές βέργες να πέφτουν για να λειτουργούν και σαν ομπρέλες. Αλλά επίσης αντικαθιστούμε και φύλλωμα το οποίο είναι σε σημείο άχρηστο, σε ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι άμεσα εκτεθειμένο στο ηλιακό φως, οπότε έχουμε πολύ καλή φωτοσύνθεση. Επίσης, αν περιμένουμε έντονο καύσωνα, υπάρχουν και κάποιες ουσίες που λειτουργούν ανακλαστικά, δηλαδή τις εφαρμόζουμε με ράντισμα, βάφουν ουσιαστικά τα σταφύλια λευκά και έτσι αντανακλούν τον ήλιο. Υπάρχουν πάρα πολλά σκευάσματα, θα αφήσω στην περιγραφή αυτού του βίντεο ένα σκεύασμα για να δείτε, να πάρετε σαν παράδειγμα, για να δείτε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν κάποια βέβαια μειονεκτήματα σε αυτά. Το ένα είναι ότι βάφουν πολύ, λερώνουν τα σταφύλια και κυρίως τα επιτραπέζια, κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό. Διώχνουν πάρα πολύ τους εμπόρους γιατί δημιουργούν μια κακή εικόνα. Στα υνοποιήσιμα σταφύλια δεν μας επηρεάζει τόσο πολύ, διότι όπως αναφέρουν οι εταιρείες, δεν επηρεάζουν την υνοποίηση και δεν μας ενδιαφέρει και το εμφανισιακό κομμάτι, διότι πάει για μεταποίηση την ίδια μέρα που θα τριγηθεί. Τώρα, επίσης, υπάρχει και δυνατότητα χρήσης αμινοξέων που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε πριν την έλευση του καύσωνα για να αυξήσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα του αμπελιού. Φυσικά και αυτά μετράνε, αλλά μέχρι ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά δεν παίζει κανένα ρόλο, διότι είναι ήπια τα ικανότητες που έχουν να αυξήσουν τις αντοχές. Αυτά λοιπόν από την κλιματική αλλαγή, από τα καιρικά φαινόμενα τα οποία πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς, όσοι και αν το αρνούνται, έχουμε κλιματική αλλαγή, υπάρχει μετατόπιση του κλίματος προς τα... βλέπετε ότι από τον Ισημερινό ανεβαίνει προς τα πάνω. Διαβάζουμε πλέον μελέτες που λένε ότι στην Κρήτη γηγενείς λευκής ποικιλίας δεν θα μπορούν να καλλιεργηθούν την επόμενη 20ετία και σιγά σιγά βλέπετε ότι η Πελοπόννησος, για αρχή η Κρήτη και μετά η Πελοπόννησος θα αποκτήσει ένα κλίμα Κύπρου και αργότερα κάποια στιγμή μετά από 50, 60, 70 χρόνια αυτό το κλίμα θα έχει φτάσει και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Συνεπώς μετατοπίζεται και αυτό φαίνεται πάρα πολύ και διεθνώς. Θα δείτε πλέον ότι πλέον στην Αγγλία άρχισαν να καλλιεργούν αμπέλια σε περιοχές που ήταν τελείως εκτός της εμπορική ζώνης. Άρχισαν να καλλιεργούν δειλά-δειλά αμπέλια, που σημαίνει ότι και εκεί το κλίμα αλλάζει. Και φυσικά το βλέπετε, παιδιά, πόσα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουμε, τι ζημιές γίνονται, πόσες απώλειες έχουμε και βλέπετε τι γίνεται όταν πλέον ο καιρός πραγματικά αναστατώνεται. Μπορεί να προκαλέσει βιβλικές καταστροφές που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε σαν άνθρωποι και νομίζοντας ότι μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα, ότι όλα είναι normal και όλα είναι στο χέρι μας. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Υπάρχει κόσμος που με έχει στείλει και μου έχει πει ότι η κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει και ότι είναι περιοδικότητα και ότι είναι κύκλος. Ναι, είναι περιοδικότητα. Δεν έχουν άδικο. Ισχύει ότι η Γη περνάει από διάφορες φάσεις και ότι σε κάποιες χιλιάδες χρόνια, τα οποία είναι πάρα πολλά, θα ξαναφτάσουμε στην εποχή των παγετώνων. Έχει να κάνει και με αυτό, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Ένας αμπελουργός ο οποίος έχει πρόβλημα σήμερα, δεν θα του λυθεί το πρόβλημα λέγοντας ότι ξέρεις τι, αυτό είναι κάτι normal και σε 30.000 χρόνια θα έχουμε ξανά παγετώνες. Πρέπει να δώσουμε λύσεις τώρα. Είναι θέμα οικονομικό και επιβίωσης. Πάμε λίγο τώρα να φύγουμε από το κλιματικό κομμάτι και να πάμε λίγο στο οικονομικό κομμάτι, το οποίο είναι και το κερασάκι στην τούρτα. Εδώ τώρα έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η ραγδαία αύξηση σε όλες τις πρώτες ύλες και το δεύτερο είναι τα καύσιμα. Πάρα πολύ σοβαρό, έτσι. Τα καύσιμα βλέπετε ότι έχουν ξεφύγει σε επίπεδο κοντά στο 1,5 ευρώ, το οποίο καθιστά γενικά την γεωργία πάρα πολύ δύσκολη και ασύμφορη. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία μέρημνα το κράτος να βοηθήσει οικονομικά τους αγρότες, δημιουργώντας έναν άλλο φορολογικό συντελεστή για τα καύσιμα που προορίζονται για τη γεωργία. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και μακάρι αν κάποιος άκουγε αυτή την εκπομπή να μπορέσει να κάνει κάτι για αυτό το θέμα, να βοηθήσει τους αγρότες να μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τα εφόδια. Βλέπετε ότι και τα εφόδια αυξάνονται πάρα πολύ, κυρίως τα λιπάσματα. Μια ξέφρενη πορεία των τιμών των λιπασμάτων, το οποίο και αυτό βασίζεται πάρα πολύ και αυτό στα καύσιμα. Και μάλιστα από Ιανουάριο βλέπετε ότι πάρα πολλοί πλέον έμποροι λένε ότι δεν θα υπάρχουν καν λιπάσματα, διότι τα περισσότερα εργοστάσια πηγαίνουν πλέον σε αναστολή λειτουργίας, διότι δεν υπάρχει λόγος να παράγουν ένα λίπασμα το οποίο πέρσι έκανε 18 ευρώ και φέτος κάνει 40. Δεν πρόκειται να το αγοράσει κανείς. Συνεπώς, για να αντιμετωπίσουν το ατύχημα που θα έχουν μπροστά τους, σταματάνε την παραγωγή. Το οποίο αυτό, απ' τη μία,
Κάποιος που δεν ασχολείται με την αγροτική παραγωγή μπορεί να πει: OK, κάνουμε παύση ένα χρόνο και όλα πάνε καλά. Δεν θα πάνε όλα καλά. Διότι αν σταματήσει η αγροτική παραγωγή, αυτό είναι ντόμινο. Θα δείτε τα προϊόντα να εκτοξεύονται γιατί όλα έχουν να κάνουν με προσφορά και ζήτηση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να λυθεί τώρα. Ελπίζουμε ότι στους επόμενους 2-3 μήνες, με την ήδη πτωτική πορεία του πετρελαίου, θα μπορέσουν κάπως τα πράγματα να έρθουν σε καλύτερη μοίρα. Αν και πιστεύω ότι είναι δύσκολα ακόμα τα πράγματα, είναι μεγάλος ο δρόμος που έχουμε να τραβήξουμε μπροστά μας. Πέρα από την οικονομική κρίση, που είναι πάρα πολύ σοβαρή, έχουμε και το θέμα της φυτοπροστασίας. Έχουμε και το θέμα των επεμβάσεων στα μπέλια. Όπως βλέπετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία πορεία με κάποιες διρεκτίβες που θέλει να πάμε ουσιαστικά σιγά σιγά στην πιο ήπια καλλιέργεια, χωρίς τη χρήση χημικών, πιο πολύ βιολογική καλλιέργεια, και αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι θα μπορούσε ουτοπικά να είναι μια τέλεια έκβαση, να μπορούσαμε να παράγουμε προϊόντα μόνο με φυσικούς τρόπους. Παρ' όλα αυτά, όσοι είστε επαγγελματίες, καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Εκτός και αν είμαστε έτοιμοι να πεινάσει κόσμος, έτσι. Καταλαβαίνω ότι, για παράδειγμα, στα βιβλία της γεωπονίας στα οποία διαβάζαμε, ένα πράγμα που μου έχει μείνει πραγματικά στο μυαλό είναι ότι κάποτε πριν 50-60 χρόνια, για παράδειγμα, ένα στρέμμα σιτηρών τάιζε 4 ανθρώπους και τώρα ταΐζει 90. Συνειδητοποιείτε ότι όλο αυτό προέρχεται από τη χρήση χημικών σκευασμάτων, από τη χρήση λιπασμάτων, από την χρήση υβριδίων, τα οποία έχουν εξελίξει την παραγωγή, και από τα μηχανήματα. Σκεφτείτε τώρα σιγά σιγά και στα αμπέλια, για παράδειγμα, να αρχίσουμε να κόβουμε όλες τις δραστικές ουσίες, να αρχίσουμε να κόβουμε τα λιπάσματα και να αρχίσουμε να μειώνουμε πάρα πολύ και τις γενετικές παρεμβάσεις. Σκεφτείτε η παραγωγή μας να πέφτει συνεχώς. Όταν πέφτει συνεχώς η παραγωγή και υπάρχει έντονη ζήτηση, αυξάνονται οι τιμές. Και όταν αυξάνονται οι τιμές, τελικός αποδέκτης είναι ο καταναλωτής. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι ναι, μεν τα προϊόντα τα οποία θα υπάρχουν στην αγορά θα είναι πολύ πιο υγιεινά, πολύ πιο ασφαλή, αλλά θα είναι πάρα πολύ σπάνια και θα είναι δυσέβρετα και δεν θα ανταποκρίνονται σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει ένα χαοτικό κενό ανάμεσα στο οικονομικό κομμάτι, το κοινωνικό κομμάτι και το οικολογικό κομμάτι. Και όλο αυτό το πράγμα προσπαθούμε να το σημάσουμε. Αυτό γίνεται με την σταδιακή διακοπή κάποιων δραστικών ουσιών. Βλέπετε ότι συνεχώς κάθε χρόνο κόβουν κάποιες δραστικές ουσίες. Προσπαθούν να τις αντικαταστήσουν με κάποιες άλλες βιολογικές και σιγά σιγά προσπαθούν να βρουν τα βήματά μας. Παρ' όλα αυτά, θα δείτε κάποιες χώρες που έχουν στραφεί αρκετά στη βιολογική γεωργία δεν τα καταφέρουν. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, σοβαρές απώλειες και υπάρχουν και αγρότες που είναι σε απελπισία, σε δύσκολη κατάσταση. Η τεχνολογία φυσικά εξελίσσεται, θα βρεθούν λύσεις, δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με βιολογικά σκευάσματα αλλά και με τρόπο καλλιέργειας, με πιο εξελιγμένα φυτά που θα έχουν πιο ενισχυμένο ανοσοποιητικό σύστημα, φυσικές άμυνες δηλαδή, και με ουσίες που θα αυξάνουν την δυνατότητα αντιμετώπισης των ασθενειών από τα φυτά, το δικό τους δηλαδή ανοσοποιητικό σύστημα. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι: Γιώργο, προλαβαίνουμε να το κάνουμε αυτό σε 2-3 χρόνια? Η απάντησή μου μέχρι στιγμής είναι όχι, δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε. Δυστυχώς για κάποιο λόγο το αφήσαμε πάρα πολύ πίσω. Έχει να κάνει κυρίως με οικονομικούς λόγους, κακά τα ψέματα, και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε κάτι το οποίο είναι μπροστά μας, κάτι το οποίο έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Η τεχνολογία εξελίσσεται, παρ' όλα αυτά πρέπει να βρούμε λίγο τα βήματά μας στο οικονομικό κομμάτι και στο κοινωνικό κομμάτι. Θέλω να πιστεύω ότι εφόσον υπάρχουν νέοι άνθρωποι που επενδύουν πάνω στην αγροτική παραγωγή, θα καταφέρουμε να έχουμε μια πολύ καλή εξέλιξη. Αλλά αυτό θα πάρει χρόνια. Το ίδιο πιστεύω για παράδειγμα και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν είμαστε έτοιμοι να παράγουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κακώς το πιέζουν στην επόμενη πενταετία να σταματήσουν τα αυτοκίνητα με υγρά καύσιμα. Ειδικά σε χώρες σαν την Ελλάδα, η χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι σχεδόν αδύνατη. Έτσι. Είναι δυνατή μόνο για τσέπες δυνατές και για αυτοκίνητα δεύτερα, τρίτα που το έχουμε για να κινούμαστε μέσα στην πόλη. Ένας επαγγελματίας όπως είμαι εγώ για παράδειγμα δεν θα μπορέσει να κινηθεί με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην επαρχία. Το ίδιο συμβαίνει και με την αγροτική παραγωγή. Δεν μπορεί ένας αγρότης ο οποίος έχει δαπανίσει σχεδόν το 80% της επαγγελματικής του καριέρας σε τέτοιο τρόπο καλλιέργειας ξαφνικά να γυρίσει σε ένα βιολογικό τρόπο καλλιέργειας με νέες τεχνολογίες, με ντρόουν κτλ. Είναι χάσμα, είναι αδύνατο. Αυτό μπορεί να γίνει με τους νέους αγρότες και εφόσον υπάρξει εκπαίδευση, εφόσον υπάρξει σοβαρή εκπαίδευση. Αυτό το κανάλι έχει αυτό το σκοπό, να μπορέσει να μεταδώσει γνώση και εμπειρία. Να φέρουμε κόσμο εδώ πέρα οι οποίοι είναι επιστήμονες και να μας μιλήσουν, όχι μόνο εγώ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σκοπεύω να το κάνω. Σιγά σιγά να εξελιχθεί το κανάλι και να έχουμε επισκέπτες, να έχουμε ανθρώπους που θα μιλήσουν σε αυτό το κανάλι για να μεταδώσουν γνώση. Αυτά λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, like και εγγραφή στο βίντεο. Πείτε μας κι εσείς τη γνώμη σας. Τι βλέπετε από τον τρόπο καλλιέργειας, τι αλλάζει και ποιο είναι το μέλλον. Πώς το βλέπετε εσείς το μέλλον, αν είναι δυσίωνο ή αν το βλέπετε θετικά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, ελπίζω να είστε όλοι καλά
Μπορείτε να επισκεφτείτε και το site μας στο www.thegreekvinegar.com. Μπορείτε να μας στείλετε τα ερωτήματά σας, τους προβληματισμούς σας, τις απορίες σας μέσα από το email μας στο thegreekvinegar@yahoo.com και εμείς πολύ ευχαριστώ θα σας απαντήσουμε είτε με email είτε με ένα βίντεο. Αυτά λοιπόν παιδιά από το σημερινό επεισόδιο, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!